Let me guess. Someone stole your sweet roll. Γεια σας gamers! Τι κάνετε? Καλώς ορίσατε στην εκπομπή του καναλιού μας που λέγεται... Φάε το παιχνίδι! Φάε το όλο! Λοιπόν, αυτή η συνταγή είναι αφιερωμένη σε αυτούς εδώ που περνάνε αυτή την... Κάνε λίγο πώς να περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους σπόνσορες. Εκτιμάμε πάρα πολύ τη βοήθειά σας. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε όλα αυτά τα υλικά. Από όλο το Skyrim τα μαζέψαμε. Πήγαμε στο Skyrim, τα εισιτήρια ήταν ακριβά. Εντάξει. Θα κάνουμε sweet rolls. Sweet rolls! Ποιος δεν έχει φάει sweet rolls, παίζει το Skyrim. Πολλοί έχουν φάει, όλοι τα κλέβουνε. Ναι, μετά το τρώνε. Για ποιο λόγο το κλέβεις? Κάποιος το κλέβει, σωστά. Ωραία. Λοιπόν. Αν δεν θέλετε να κλέψετε sweet rolls και θέλετε να φτιάξετε, αυτός είναι ο οδηγός για σας. Ο εύκολος τρόπος. Θοδωρέ, τι. Τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι αλάτι, το οποίο θα το βρεις είτε από εμπόρους είτε από τους Falmer το ρίχνουνε. Πόσο αλάτι? Τουλάχιστον από 2 πτώματα Falmer. Πόσο είναι περίπου? Ένα κουταλάκι της σούπας. Αυτό, τόσο μαζεύεις, δεν κουβαλάνε και πολύ. Μπουτυράκι, βέβαια μπουτυράκι μόνο αυτοί που έχουν το Hardfire Expansion. Μόνο αυτοί θα μπορέσουν. Πάρτε Season Pass, παλιό, είναι φτηνά, είναι, πάρτε τα. Τουλάχιστον... Πόσο? 2 Expansion. Μπράβο, σχεδόν 2 κούπες. Είναι περίπου 230 γραμμάρια. Γάλα, το οποίο πάλι και αυτό από το Hardfire Expansion, στο σπίτι του Dragon μπορεί να έχει γάλα. Εμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι. Τώρα θα χρειαστείς τουλάχιστον... Σοβαρά? Ναι, κάθε λίγο και λιγάκι. Μια γουλιά! Αυτό, εκεί θα ήμουν κι εγώ. 1/4 της κούπας. Λίγο εκεί, πρώτη φορά που εμφανίζεται, το μαζεύεις και τέλος. Θέλει να έχεις λίγο το expansion. Πάρ' το γάλα και κάτω μετά πουλα το πίσω, δώσ' το πίσω. Ναι, κάτω refund. Θα χρειαστούμε μετά αλεύρι. Ναι. Αλεύρι. Πού έχει αλεύρι? Το αλεύρι το κάνεις, Δημήτρη, βάζοντας 3 wheat στο grain mill. Ναι. Και σου βγάζει αλεύρι. Τώρα γι' αυτό μπορεί να το βρεις βέβαια και από σάκους, από εμπόρους. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον. 9 wheat. 9 wheat. Πόσο... 2 κούπες. 2 κούπες πάνω κάτω, μωρέ. Και στο τέλος. Είναι θα χρειαστούμε αυγά. Δεν είναι το τέλος, είμαστε στη μέση περίπου. Θα φτάσουμε και στο τέλος. Αυγά. Επαγγελματίες. Αυγά, παιδιά. Αυγά τώρα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, να εξηγηθούμε 5 πράγματα. Τα αυγά μπορείτε να τα πάρετε ή από εκεί που έχει αράχνες, αλλά δεν το συνιστούσα γιατί μπορεί να γίνει κανένα σκηνικό island την ώρα που το τρως sweet roll, να βγει τίποτα. Ή το καλύτερο από κότες, αλλά ποτέ μα ποτέ μέσα στις πόλεις. Αν είσαι μες στην πόλη, ναι. Τίποτε. Μην τις χτυπήσεις. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. 5, 6 έχω εγώ, 5 θέλει. Το, για να καθαρίσει το λαρύγγι είναι το έκτο. Λοιπόν, φραπέδες είναι για μας, δεν είναι στη συνταγή. Είπαμε, δεν είναι. Έχουμε και ζάχαρη που μπορείτε να τη βρείτε από οποιοδήποτε έμπορο κατζίτ. Τώρα τουλάχιστον 20 σέπτιμς να ξοδεύει. 4 χούφτες. Ή 4 χούφτες, πως υπολογίζω. Λίγο λιγότερο από 2 κούπες είναι αυτό. Και εδώ είναι το πιο δύσκολο, το περίεργο λίγο. Τόσο είναι σε κατζίτ που είσαι λίγο. Ναι, εντάξει. Κολλάει και στη γούνα. 3-5 χούφτες. Αν είσαι κατζίτ. Η γούνα είναι δύσκολη. Ζάχαρη άχνη. Τώρα η ζάχαρη άχνη, παιδιά, θα πρέπει να πάρεις κανονική ζάχαρη και να την κάνεις φους ροντά. Λοιπόν. Προσοχή! Αν έχεις μόνο φους ή μόνο φους ρο. Μην το κάνεις αυτό. Βρες κάποιον που ξέρει. Ζάχαρη παντού. Το δοκιμάσαμε. Τι άλλο, Θοδωρέ, αυτό που ξεχνάμε πάντα. Αυτό που ξεχνάμε πάντα. Στο πρώτο επεισόδιο είμαστε, αλλά πάντα ξεχνάμε κάτι. Βανίλια. Ξέρεις κάτι, λίγη. Πού θα βρεις βανίλια? Μα πού? Παίξε Skyrim χωρίς mod, Δημήτρη. Σωστά. Και έτσι έχεις βανίλια. Οπότε πρώτα θα παίξεις Skyrim χωρίς mods, expansions κλπ. Ναι. Τίποτα. Να πάρεις βανίλια, μετά κάνεις τα υπόλοιπα. Και έχει ένα μυστικό ingredient, το οποίο το έχω εδώ πίσω, στέλνεται. 4-5 κουταλιές βούτυρο, αλλά λίγο λιωμένο. Όχι βραστό, λιωμένο. Βήμα πρώτο! Θα έχει 2 κομμάτια η συνταγή. Γιατί το sweet roll είναι... Δεν είναι τίποτα rolled στο sweet roll. Skyrim το σχήμα είναι απλά μόνο το ναι, roll. Είναι στρόγγυλο είναι. Βάζουμε το βούτυρό μας σε... Δεν ξέρω τώρα που... Mixer. Κάπου έχει μίξερ στο Skyrim, ωραία. Έχει, φυσικά και έχει μίξερ στο Skyrim. Λένε ότι βοηθάει, αν έβαλα λίγο παραπάνω εδώ, οπότε να σε λίγο απ' έξω. Ναι. Κατά λάθος ήταν, έκοψα όλο το. Λεπτομέρειες, το παιδιά, πράγμα. Όλα και, φτιάχνονται. Ναι. Τα μετά θα προσέξεις ότι τα δάχτυλά σου είναι χάλια. Έχεις κι άλλο χέρι. Και βάζεις και τη ζάχαρη εδώ. Ωραία. Τι βάζουμε μετά? Μετά το κλείνουμε και το βάζουμε χτυπάει. Τουλάχιστον 5 λεπτά το χτυπάμε. Και αν είναι λίγο πιο κρύο.
βάζεις και λίγη σπάτουλα μέσα. Δεν πειράζει να βάλεις σπάτουλα. Πού βρεις τους σπάτουλες στο Skyrim? Μετά από 5 λεπτά που έγινε cute and fluffy, χλουδωτό έτσι να μοιάζει λίγο, βάζουμε τα 5 αυγά ένα-ένα. Ξεκίνα. Βγάλε το κέλυφος γιατί θα είναι κρίμα μετά για τα ούλα μας. Ένα αυγό. Και ενώ το χτυπάμε καλά με τα 5 αυγά και όχι τα 6 αυγά, και εφόσον έχουμε αρμέξει, βάζουμε το γάλα στο σπίτι. Και τώρα ξέρω εγώ, χτύπα λίγη ώρα, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω όλα. Σαν να μην παθαίνει τη μάνα του. Πώς θα το χτυπάω μάνα, μέχρι να δέσει, πρέπει να δέσει. Πόση ώρα, δεν έχεις αντίληψη του χρόνου, τι θα πει θα δέσει. Ξέρουμε ότι έχει θόρυβο. Το θόρυβος που συμβαίνει είναι επειδή αυτό δουλεύει. Έτσι συμβαίνει όταν μαγειρεύεις. Επόμενο βήμα. Βάζουμε τα αλάτι, που νομίζω παίζει να βάλα πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δυνατές γεύσεις θέλουν πολύ αλάτι. Και μετά βάζουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Λέει stir gently. Εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Που σημαίνει ότι το βάζω σε τέρμα χαμηλή ταχύτητα και σιγά σιγά τα προσθέτω γλυκά, γλυκά. Αλεύρι. Θες ένα κουταλάκι για να το βάζεις? Όχι, όχι, το βάζω λίγο έτσι. Θα γυρίζω λίγο. Θα βάζω λίγο ακόμη. Θα γυρίζω λίγο. Μην το σηκώσεις, μην κάνεις το δώσεις, μην το σηκώσεις. Είμαι πανέξυπνος στο δώρε. Λοιπόν τώρα θα δούμε αν... Αυτό είναι κομμάτι της πανεξυπνάδας σου. Σταμάτα! Κουζίνα είναι, θα λερωθείς, έτσι πάει. Και το βακίν λερώνεται. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Γίτσες του. Φτανίζεσαι λίγο πάνω για να μεταφέρεις τα μικρόβια σε όλους όσους θα φάνε. Μην είδα τα γλύκια. Καθαριότητα. Όχι, έχει ομά αυγά μας κράζουν όταν τρώμε ομά αυγά. Τώρα, επειδή αυτό δεν είναι πολύ καλό μίξερ, θα το ανακατέψω και σιγά σιγά μόνο του. Μαμά, ενώ... Μαμά, σου λέω να ξέρεις ότι το δικό μου μίξερ θα το καθαρίσω. Το όχι δικό σου, γιατί είμαι εγώ μεγάλος άντρας, έχω όλα τα πράγματα δικά μου. Στη συνέχεια θα πάρετε cupcakes τα οποία έχεις χρησιμοποιήσει μερικά, Δημήτρη. Οι φόρμες άμα βρείτε καλύτερα, έτοιμες, οι οποίες έχουν τσουτσουνάκι στη μέση για να μπορούν να κάνουν το κενό. Τώρα φόρμες με τσουτσουνάκι στη μέση δεν έχουμε. Εμείς θα κάνουμε πατέντα. Θα παίξεις πολύ πατέντα τώρα. Θα δεις τώρα πατεντούλα όμορφη, περίμενε τώρα. Το γεμίσαμε. Εντάξει. Μια ντουζίνα. Βάλτε είναι... να μοιάζουν έτσι με τη σειρά. 3-4-12 είναι όντως μια ντουζίνα. Είναι ακριβώς ντουζίνα. Επειδή δεν έχουμε κάτι με τρύπα μέσα και δεν μπορεί να λέγεται sweet roll χωρίς να είναι τρύπα. Ακριβώς, θα χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε τρύπες. Έχω φτιάξει ήδη δύο. Οπότε θα κάνω μια δοκιμή εδώ πέρα. Όχι, γιατί μετά πρέπει να το βγάλεις. Θα το βγάλω. Θα μείνει εδώ, δεν το βγάλω. Το δάχτυλό σου πρέπει να βγάλεις. Θα το βγάλω προσεκτικά. Ξέρεις τι, νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει το δωρε. Θα δουλέψει, σταμάτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, συνέχισε. Και τώρα θα κάνουμε αυτό άλλες 10 φορές. Τα λέμε σε λίγο. Έτοιμα. Ωραία γίνανε, μια χαρά. Το μοναδικό που τους λείπει τώρα είναι μισή ώρα ψήσιμο στο φούρνο. Στους 180. Νομίζω. Εκεί δεν ψήνουν τα γλυκά. Πιάσε από εκεί. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Το έχετε προθερμάνει τόση ώρα που ήταν να βρω από πίσω. Είναι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρω σε τι ύψος πρέπει, αλλά έχω κάνει διάφορα ύψη. Θα δούμε στο τέλος. Εδώ είναι ο φούρνος. Οπότε μην ξεκινήσετε πριν τελειώσουμε. Πιάσε από εκεί. Κάποιος να ανοίξει το φούρνο, ρε παιδιά. Σκέφτηκαμε ένας τρίτος. 30 λεπτά. Για το ρολόι. Πάντα βάζετε ρολόι να σας υπενθυμίζει γιατί ξεχνάς ενώ παίζεις Overwatch ή Skyrim. Ή Skyrim. Και έχεις χρόνο τώρα να κάνεις το γλάσο. Α, νόμιζα... Άντε, πάμε να κάνουμε και γλάσο. 4 κουταλιές βούτυρο. Λιωμένο. Όχι πολύ, να μην είναι ζεστό. Δηλαδή το άφησα, το έκανα, γι' αυτό το είχα νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε. Ωραία. 2 κουταλάκια γάλα. Τι κουταλάκια?
Τι κουταλάκια, Δημήτρη. Της σούπας. Έχει δεν είναι κουταλάκι, είναι κουτάλι. Λοιπόν, και θα βάλουμε και άχνη. Αλλά επειδή είμαστε έξυπνοι, θα τη βάλουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Γιατί είναι άχνη. Θα κάνω φουστροντά τώρα εγώ εδώ. Κάνει φουστροντά παντού μόνη της. Ούτως ή άλλως. Το γλάσο τι είναι, βούτυρο με άχνη. Α, και βανίλια. Είναι από εδώ. Έριξε όποτε θες. Πάρει από το πάτωμα που ευτυχώς είναι σε τέτοιο, σε κοντέινερ. Το πάτωμα. Το πάτωμα. Επειδή ρίχνεις πράγματα, το βάζεις σε κοντέινερ, δεν λερώνεται. Μπράβο, το σκέφτεσαι. Να τα περνάς από κόσκινο, είναι καλύτερα. Έλα μωρέ τώρα πώς κάνεις έτσι. Και το κάνεις μέχρι να γίνει γλαστό. Ρίχνεις το μέσα. Θα το ανοίξω χωρίς το στόμα για να πει έπεσε το πάτωμα. Και το χτυπάς και αυτό μέχρι να δέσει. Βγάλει άκρη. Και τώρα περιμένουμε τα υπόλοιπα 22 λεπτά να γίνουν τα sweet rolls και όχι muffins. Γιατί? Θα τα λύσω κατά. Γιατί έχουν μια τρύπα μέσα. Βάλω λίγο. Βάλε. Αλλά καμιά χαρά βγήκε αυτό. Θοδωρέ! Πες να μην κάναμε κάφα. Είναι έτοιμα. Τώρα τα αφήνουμε να ξεκουραστούν 5 λεπτά. 10. Όσο αντέχεις να μην φας. Αφού τα αφήσαμε να στεγνώσει το patent pending πρώτο στον κόσμο μέρος που κρυώνουν τα sweet rolls. Ψύκτρα λέγεται. Θα δοκιμάσουμε να τα βγάλουμε. Προσεκτικά, ε. Θοδωρέ, δεν έχει τρύπα, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Πάντα, Δημήτρη, την τρύπα μπορείς να τη φτιάξεις. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πάντα έτοιμη. Έχουμε μέχρι ένα σημείο πάρα πολύ καλή τρύπα. Επίσης έχει υλικό εδώ πέρα. Ξετυλίγεις δώρο. Δες, δεν πειράζει. Δες το δωράκι. Το περιμέναμε αυτό. Έλα, τίποτα. Τίποτα. 2 εκατοστά είναι η έλλειψη τρύπας. Να το. Hey! Τι. Και είναι και σίδρου. Και το τελευταίο βήμα παίρνουμε το κλάσο και το περιχύνουμε από πάνω. Γλυκά-γλυκά. Γύρω-γύρω, έτσι. Να τρέξει και λίγο. Ωραία. Αυτός που σκέφτηκε τη συνταγή πάντως, ακριβώς τα υλικά, Θόδωρε, ακριβώς τα έβγαλε. Α, να πω ότι βγήκαν ακριβώς 12. Νομίζαμε κάναμε πολύ, αλλά ήταν όσο πρέπει. Θα τα μοιραστούμε δίκαια. Ένα πιάτο για σένα και ένα για μένα. Κάναμε sweet rolls. Λάγε, πόσο το βακίν νιώθεις τώρα. Πάρα πολύ. Τσιν τσιν. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όλοι τα κλέβουνε. Κλαίνε ωραίο. Το δωρέ. Αν τους αρέσει αυτή η σειρά. Θα γίνω χοντρός πάλι. Αν σας αρέσει όντως αυτή η σειρά, αφήστε κάτω στα σχόλια και θα θέλω να δείτε για επόμενη συνταγή. Ναι, γράψτε κάτι που μαγειρεύεται, όχι κάτι έτοιμο. Ναι. Από παιχνίδι. Να το κάνουμε στο επόμενο. Επίσης, αν σας άρεσε η σειρά, άφησε ένα like, άφησε ένα σχόλιο αν σου άρεσε γενικά και μοιράσουμε φίλους. Πολύ κακό. Ευχαριστούμε και πάλι τους sponsors. Πατήστε sponsor αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτό το κανάλι. Και επειδή έγινε εγώ sweet roll. Γεια σας. Άλλιο. Γεια σας. Ακόμα αγαμάνε. Ακόμα αγαμάνε. Θοδωρέ. Ναι. Αν πας στην κουζίνα φέρε εδώ ένα ρε εσύ. Έγινε. Δημήτρη! Έλα! Κάποιος έκλεψε τα sweet rolls!